επιδημία πια παγκόσμια, αλλά κυρίως με άξονα μπορούμε να πούμε τη Μεσόγειο. Εβδομαδιαίως τουλάχιστον 15 με 20 περιστατικά βλέπουμε μόνο εδώ στην Αθήνα εμείς. Χασιμότο δημιουργεί και αντισώματα θυροειδούς, τα οποία επιτίθενται και στο θυροειδή και στον εγκέφαλο. Και ως εκ τούτου, λανθασμένα μέχρι τώρα, πιστεύανε ότι η γενεσιουργός αιτία είναι ο θυροειδής. Πράγμα το οποίο δεν είναι έτσι. Μεταφράζεται για μια πολυοργανική πάθηση, με μεγάλη συνοσιρότητα, που δηλαδή συμβαδίζει πολύ τακτικά και με άλλα αυτοάνωσα νοσήματα, κυρίως με τον ερυθυματώδη λύκο, αλλά μπορεί να έχει και με άλλες οργανικές παθήσεις μια εξάρτηση. Πρόκειται για μια ασθένεια που δεν ξεκινάει από το θυροειδή, αλλά προσβάλλει μεταξύ των άλλων και το θυροειδή κατά κύριο λόγο, έτσι ώστε δημιουργούνται εσφαλμένα θυροειδικά αντισώματα, ενώ δεν υφίσταται η ανάγκη γι' αυτό, τα οποία με τη σειρά τους κατά κύριο λόγο προσβάλλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το κακό με την αρρώστια αυτή είναι ότι είναι μία αρρώστια υπόστρωμα, δηλαδή είναι μία αρρώστια αργής εξέλιξης, μπορεί να αρχίζει από την παιδική ηλικία, να την κουβαλάει ο ασθενής από τη γέννα του μαζί και σιγά σιγά προστίθονται εκεί επάνω παθογόνες εξελίξεις που αλλάζουν την κλινική εικόνα μέρα με τη μέρα ή χρόνο με το χρόνο. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχουμε ένα χαμελέοντα από κλινικές εικόνες τον οποίο είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του στρες από το ίδιο το άτομο. Όταν λοιπόν το στρες αυτό δεν διαχειρίζεται καλά, γιατί η άμυνα του οργανισμού είναι πεσμένη με τρόπο τέτοιο ώστε να πέφτει η κορτιζόλη, δηλαδή η ορμόνη εκείνη που μας δυναμώνει εναντίον του στρες μέσα στο αίμα, εμφανίζονται τα υπόλοιπα. Και αμέσως μετά αρχίζει η προσβολή του νευρικού συστήματος κατά κύριο λόγο από τη συσσόρευση αυτών των αντισωμάτων, κυρίως στο επίπεδο του εγκεφάλου και μετά εξαπλώνεται σε όλο το νευρικό σύστημα. Μπορεί δηλαδή στην κλινική εικόνα, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, να έχουμε μία παθογένεια όλου του νευρικού συστήματος και μία συμμετοχή ή τμήματα του νευρικού συστήματος με άλλα συστήματα, αλλά το νευρικό σύστημα οπωσδήποτε. Η εγκεφαλοπάθεια Χασιμότο, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, είναι ο πρωταθλητής σε εισαγωγικά από τις αυτοάνωσες εγκεφαλοπάθειες. Έχουμε μία συμμετοχή Χασιμότο σε κάθε είδους εγκεφαλοπάθεια. Πρέπει όμως να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχαν τα κατάλληλα διαγνωστικά μέσα, τα ιατρικά εργαλεία, ώστε να πιστοποιήσει κανείς εν ζωή στον ασθενή ότι έχει εγκεφαλοπάθεια. Έτσι λοιπόν τα τελευταία 3-4 χρόνια, ιδιαίτερα μετά την εξέλιξη της ψηφιακής μαγνητικής τομογραφίας και του εγκεφαλογραφήματος, το οποίο πλέον μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή, ανώδυνα, ανέμακτα, με καταγραφές πολλών ωρών ή ημερών, μπορεί να γίνει μία έρευνα του εγκεφάλου, ξανατονίζω εν ζωή, μέχρι το τελευταίο κύτταρο. Έτσι λοιπόν η εμπειρία του γιατρού πλέον, με τα διαγνωστικά στοιχεία που μαζεύει, καθιστά δυνατή την πιστοποίηση της αρρώστιας, εμπροκειμένου της εγκεφαλοπάθειας. Εάν δεν βρεθούν και τα αντισώματα, που πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν, είναι μια εξέταση ρουτίνας, τότε μιλάμε για εγκεφαλοπάθεια Χασιμότο. Η πείρα των δύο τελευταίων ετών δείχνει ότι αμιγώς έχουμε να κάνουμε με παθήσεις του νευρικού συστήματος επηρεαζόμενες από αυτοάνωσες δραστηριότητες. Απευθείας ο θυροειδής αδένας με την παραγωγή των ορμονών να επηρεάζει παθογενικά το καρπίο νεύρο και να έχουμε το σύνδρομο του καρπίου σωλήνος. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί σαν Χασιμότο πλέον να επηρεάζει αυτοάνωσα το τελευταίο τμήμα του μέσου νεύρου και να εμφανίζεται η κλινική εικόνα του καρπίου σωλήνα. Και το τρίτο είναι να εφίστανται τα δύο προηγούμενα και να έρθει μία λίμωξη, όπως παραδείγματος χάρη από έρπη, και να δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Ο κλινικός γιατρός βλέπει το σύνδρομο του καρπιού σωλήνα. Γι' αυτό και όταν έρχεται το χειρουργείο εμπροκειμένου, αντιλαμβάνεται μετά ότι δεν είναι η τελεσίδικη λύση και κάπου αλλού είναι αυτό το πρόβλημα. Και αυτό ακριβώς, αυτός ο τρόπος σκέψης, είναι που έχει σχέση
και με τις όλες παθήσεις σύνοση ρόητας του Χασιμότο, άρα και με το ίδιο το Χασιμότο. Όταν λέμε Χασιμότο, να γνωρίζει ότι έχει μια τεράστια ουρά από νευρολογικά σύνδρομα. Μπορεί να έχουμε εκεί πέρα περιπτώσεις άνοιας, περιπτώσεις σχιζοφρένειας, περιπτώσεις κατάθλιψης, πάντα σε οργανικό χαρακτήρα, διάφορες εγκεφαλίτιδες, εγκεφαλοπάθειες. Μπορούμε να έχουμε μονήρη συμπτώματα από τα αισθητήρια όργανα, δηλαδή να τυφλώνεται το ένα μάτι, να μην γενακούει το ένα αυτί, να υπάρχει μία έντονη ζάλη, να υπάρχουν εμβοές, να υπάρχουν πόνοι, να δημιουργούνται ποικίλα σύνδρομα όπως είναι οι μικρανίες, νευραλγίες, οι νομιαλγίες, το περίφημο αυτό νέο σύνδρομο που όλοι λένε ότι η αιτία είναι στον εγκέφαλο, αλλά πίσω από αυτό είναι μία αυτοάνωση διαταραχή στο λεγόμενο κέντρο του πόνου. Ή να πάει άμεσα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις σε τρεις βασικές εξετάσεις. Εγκεφαλογράφημα, μαγνητική τομογραφία και κάποιες βιοχημικές εξετάσεις. Αν τα συνδέσει όλα αυτά, κάπου θα φανεί το κόκκινο φως και ο δείκτης για περισσότερο έρευνα να πάει στον ειδικό. Θεραπεία σημαίνει, τουλάχιστον για την περίπτωση των συνδρόμων Χασιμότο ή της εγκεφαλοπάθειας Χασιμότο, το εκτενές ιστορικό, δηλαδή να ταξικνομήσει κανένας τη στιγμή που βλέπει τον ασθενή ποια παθολογικά στοιχεία υπάρχουν. Θεραπεία έχουμε ουσιαστική και γρήγορη όταν αυτή η διάγνωση τεθεί το δυνατόν γρηγορότερα και εξαρτάται πάρα πολύ και από την εμπειρία του γιατρού. Όταν έχουμε διαταραχές της σκέψης, γνωστικές διαταραχές, απώλειες συγκέντρωσης, αδυναμία αντίληψης, κακό ύπνο, συμπτώματα από εγκεφαλικά νεύρα ή από όλο τον εγκέφαλο, όπως είναι ζαλάδες, ηλίγκους, επιληψίες, αδυναμία βάδισης, συγκέντρωσης, αφής ή ακόμη και έντονα ψυχικά νοσήματα, ψυχώσεις, σχιζοφρένειες ή καταθλίψεις ή ακόμη και νευρώσεις, οι οποίες νευρώσεις μπορούν να συνοδεύονται πολύ χαρακτηριστικά από καταστάσεις πανικού. Οι καταστάσεις πανικού στο 90% είναι απόρρια διαταραχών τύπου Χασιμότο, αυτοανόσων νοσημάτων. Όταν έχουμε λοιπόν όλα αυτά, καταφεύγουμε σε αυτή την τριάδα των διαγνωστικών εξετάσεων και πρέπει ο ειδικός να τα αξιολογήσει.